kan exakt gis. Vi barn. Κλείσω γήπεδο μπάσκετ Αγρινίου. Πέταφο σε προηγητικός. Τούτος με φάρμακο τιμ. Τι περιμένουμε για να πλαισιώσουν τα δύο ζευγάρια της ημιτελικής φάσης για την αυριανή ημέρα. Τους Τούτορς έχουν δώσει σαν φαβόροι. Όλα αυτά μένει να τα δούμε στο παρκέ. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Για τρεις. Ο Λιάγκας είναι αυτός ο οποίος πέρασε τελευταίος. Ο Λιάγκας. Λιάγκα είναι το καλάθι. Το νούμερο 23, 3-0. Το δικτάκι κάποιος πρέπει να φτιάξει, κάποιο ψηλό παιδί. Κάτι γίνεται με αυτό το δικτάκι. Λοιπόν, δεύτερο καλάθι, στη φορά δύο πόντων, νωρίς προβάδισμα. Για τρεις, για την φαρμακοτήμα από το νούμερο 14, το Σωτηρόπουλο. Θα πάρουν το επιθετικό ριμπάου, το Σωτηρόπουλο θα το κουβονίσει και το δεύτερο κατευθείαν. Πού να αρχίσει να τα βάζει δηλαδή, θα κάνει. Φιλοξενούμενοι θα πάρουν την μπάλα στην κατοχή τους. Προσπάθεια τους να πετύχουν το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. Για την ομάδα της Αρετσός. Αρετσός. Τέλεια. Λοιπόν, ο Γκούβας είναι ήδη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Θα στοχίσει στην πρώτη. Το 5-0 θα διατηρηθεί. Αστοχός και στη δεύτερη. Πάρουν όμως επιθετικό rebound, διαχείριση του ίδιου. Μπάλα θα περάσει χαμηλά. Δεν θα καταφέρουν κάτι. Σουτ με ταμπλό. Δεν θα βρει στόχο. Στην προσπάθειά του να κερδίσει το επιθετικό rebound έκανε φάουλ. Ο Τσαγκαράκης. Το πρώτο του στην αναμέτρηση, το 5-0 θα διατηρηθεί. Ο Βαρδουλάκης δεν ολοκλήρωσε την προσπάθεια. Γυρίζει.
κερδίζουν την μπάλα, έχουν υπομονή σε αυτή την επίθεση. Τρίτο τρίποντο που επιχειρεί. Το νούμερο 14, ο Σωτηρόπουλος. Θα φέρει φορά η μπάλα, δεν του κάνει το χατήρι. Τον έφτιαξε. Κόψιμο σε αυτό το χρόνο, επιμένει, θα πάρει το επιθετικό ότι έδωσε ο Ρέφα, ο Λόκη, βήματα. Μπάλα Στεφάνη. Τρία και 37 λεπτά χωρίς καλά στην φιλοξενούμενη. Εντείνουνε τις προσπάθειες. Ρέφα, αλλαγή. Ο Τσαγκαράκης κέρδισε το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Και την ευκαιρία, εφόσον ευστοχίσει να πετύχει τους πρώτους πόντους της ομάδας του, δεν θα καταφέρει σε αυτό το χρόνο. Η Φαρμακοτή είναι και φωτογράφος στον πάγκο. Ποιος τους πιάνει, μοντελάκια. Και ωραία φωτογραφική. Σε αυτά είναι πρώτοι, να τους δούμε και αγωνιστικά τι κάνουν. Στην προσπάθειά τους να κλέψουν την μπάλα στους 3 πόντων μέσα από το νούμερο 7. Δεν γίνεται να φοράς το 7 για να μην ευστοχίσει τρίποντα. Δεν γίνεται. Το μυαλό όλο μας καταλαβαίνετε που το πάω, σε ποιο παίκτη. Κόκκινη απόχρωση. Σταματάω εδώ για να μην στεναχωρώ συνεργάτες και φίλους. Το 0. Σε αφηγονία και με τη βοήθεια της τύχης νέο τρίποντο 11-0 και χωρίς να φοράει το 7 αυτός και χωρίς να φοράει το 7 θα συμφωνήσουμε, ναι. Εντάξει, είπα τα βάζει όλα το 7 θα πάνε και οι άλλοι, αλλά οι άλλοι μόνο και μόνο που βλέπουν το 7 να κάνει αυτά τα πράγματα παίρνουν ψυχολογία. Λοιπόν, 45 μοίρες, 3 πόντων. Δεν θα το έλεγα στην κάμερα, τώρα λέω όμως ήταν εμείς. Λοιπόν, 4 και 20, 11-2 το σκορ. Ούτε τώρα ο Σωτηρόπουλος, επιθετικό rebound. Δεν θα της κάνει το χατήρι πορτοκαλί θεά, θα ακούσουν εκβιασμό. Πάει μέχρι μέσα ο Νεκτάριος, ο διδασκάλου θα κερδίσει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πάστε από στην πρώτη. Δεν ξέρω, γραμμή φιλανθρωπίας. Δεν έχει πολλοί φιλάνθρωποι. Δεν είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αισθάνονται έτσι στη γραμμή. Μένουν επιθετικό rebound, το Σωτηρόπουλος έβα. Βήματα ο Κούβας.
Πάμε σε ένα time out, 3:45 για το τέλος. 11-2, όσους είναι 9 οι υπεδοχοί. Πήρω. Λοιπόν, τέλος time out. Μπράβο! Σου τριών πόντων. Ο Σωτηρόπουλος δεν εξτοχίσει ούτε τώρα. Ο Σωτηρόπουλος δεν ήταν. Ο Σωτηρόπουλος σε δύο από τα τρία τελευταία, εντάξει, τον πούλησε και λίγο. Όχι λίγο, πολύ. Όχι λίγο. Ναι, ναι, φαίνεται. Εδώ μας λέει και η γιατρός της αναμέτρησης ότι είναι μπόμπερ ο άνθρωπος, μα φαίνεται για το στυλ και από την ψυχολογία που τα μπουμπουνάει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Το 11-2 θα παραμείνει, καθώς οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Επαναλαμβάνω στο τελευταίο παιχνίδι, τελευταίος προημιτελικός, ο τέταρτος και την αποψινή με αυτόν θα κλείσει. Αφήσει την μπάλα με το δεξί, ο διδασκάλου θα κάνει το 13-2. Επιμένει, νέο επιθετικό, δύο στη σειρά. Και αντίθετη άποψη, θα γίνει το λάθος. Σωτηρόπουλος, θα δει το συμπαίκτη του, εκείνος θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα χρησιμοποιήσει τον ταμπλό. Ήταν καλή γωνία όμως για να το κάνει. Θα του διευκόλυνε το έργο αρκετά. Έχουμε αλλαγές. Λιάγκας με Μπαρδουλάκη, Λιάγκας έξω, Μπαρδουλάκης μέσα. Μπαρδουλάκης μας μίλησε και πριν το παιχνίδι μαζί με τον Νεκτάρη, τον δασκάλι. Αυτή ήταν η πιο τολμηρή στον άκρη στην κάμερα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου, 38 δευτερόλεπτα. Σωτηρόπουλος. Θα το μπουμπονίσει, είμαστε σίγουροι, το πήρε. Επιτέλους μέσα, 13-5. Τα κατάφερε με την τέταρτη. Φαινόταν ότι σουτ με σουτ, το κυρόφερνε. Θα δούμε κι άλλα, είμαστε σίγουροι. Με την έκτη. Με την έκτη, εντάξει. Ένα στα έξι. Θα απαντήσουν για αυτήν την τρίποντο. Όχι. Δεν τα κατάφερε ο Καρέτσος. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 13-5. Σωσήν 8. Τώρα δείχνει το εξής. Μέσα και αυτό.
το τελευταίο κάστρο είναι η φιλανθρωπία. Έτσι. Για να εδώ δούμε. Εδώ θα δούμε. Διδασκάλου δεν είναι. Ο Νεκτάριος διδασκάλου. Στεφάνη, καλά. Το καμπάτσα αυτή. Εντάξει. Πάντως οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν φέρει μεταγραφή, κάποιος έχει έρθει. Ναι, ναι. Δάσκαλοι, διδασκάλου, κάνει και νομοφαίνοντας. Βολή μέσα. 14-8. Να το πανηγυρίσουμε, να πήγει πολύ. Τώρα σβήνε τα δύσκολα και κάνουν τα εύκολα. Δευτερόλεπτα, 6, διδασκάλου, θα βγάλει την μπάλα έξω στο τρίποντο. Δεν θα καταφέρουν κάτι, το 14-8 θα παραμείνει. Με αλλαγή, παιδιά. Το πέφτουν κορμιά. Έχει δυναμώσει το παιχνίδι. Θα αφήσει με το δεξί, δεν θα καταφέρει κάτι. Το Τυρόπουλο θα πάρει το rebound, θα διαστήσει όλο το γήπεδο. Τσακαράκης, 17-10. 17-10, μάλιστα. Θα μειώσει στους 10. Κοίτα, όλα τα προγνωστικά λένε γηπεδούχοι, αλλά μέχρι να βγει, λένε οι Αμερικάνοι κοντροί να τραγουδήσει, δεν λέμε τίποτα. Οι Αμερικάνοι το λένε. Εμείς αγαπάμε όλες τις γυναίκες, θα πούμε. Κοντρές, αδύνατες, φιλές, κοντές, τα δημιουργημένα που παρεξηγηθούμε. Οι Ρίσοι, είπαμε, οι Αμερικάνοι. Μάλιστα. Έχουν αρχίσει και τα κουμπουνά, ναι.
Λοιπόν, 17-13. Έχουμε μάτς πλέον. Έχουν ρίξει τη διαφορά στους 4 πόντους. Έχουν αρχίσει και βάζουν δύσκολα στους γηπεδούχους. Το Pharmaco Team. Έχουν τώρα την ευκαιρία να ρίξουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Δεν θα τα καταφέρουν. Τίποτα λένε οι ρεφ. Λούβας. Έχουν γυρίσει. Βρίσκεται κάποιος συμπαίκτης του ότι θα έκανε την κίνηση. Η μπάλα κατέληξε στα καλωριφέ. Εκεί κάτω την εξέδρα. Αυτά όσον αυτόν δεν παίζουν. 4.57, το 14.13 θα παραμείνει. Να ρίξει τη διαφορά στους δύο πόντους. Εντάξει, θα έχουν πολλές, έχει πάρα πολύ χρόνο. Απλά δεν είναι να δίνεις και το δικαίωμα στους κυπεδούχους, οι οποίοι εντάξει, το έχουν τον ταλέντο, έχουν την ικανότητα να πατήσουν τον πόντι στον γκάζι και να ξεφύγουν. 19-13. Το Τυρόπουλος έφτωχο. Τρίτο τρίποντο, 19-16. Έχει πάρει φωτιά ο ηγέτης στο Pharmaco Team. Το τρίτο ήταν, το τρίτο. Yeah.
22 θα παραμείνει. 2 και 22. Τραβηγμένο σε αυτή τη φορά. Εντάξει, εντάξει. Φαντάζομαι ήταν εσύ τεστικού. Ορμόμενος από την πολύ καλή ψυχολογία που έχει από τα τελευταία έξοχα. Όλυρο το 18. Ο Σταμός. Το έτσι για 3, συμπάλα στο σίδερο. Θα μαζεύσει, ναι, το αμυντικό με φιλετόνια πλέον. Σπυρόπουλος μέσα και αυτό. Νίκος, να... Πέμπτο. Πέμπτο, ναι. 5 στα 10. Πλέον. 5 στα 11. Ένας αλλαγμένος που κάτω στο χειάδες. Το προηγούμενο ο Στεφ Κάρι του Αγρινίου. Μήπως θα πάει κάποιος παίκτης πάνω του, θα έλεγα. Τον Κορέτσο τον έχω προσέξει κάθε φορά από Σωτηρόπουλος ευκολική, παίρνει και αυτός τρίποντο μετά. Ο Κορέτσο όμως τον έχεις ματιάσει από τότε που είπες το νούμερο 7, δεν έχεις ανάγκη. Τον έχω ματιάξει, ναι, ισχύει. Τι έδωσε ο Ρεφ. Πάλι στο Λιάγκα. Στο 23, ε. Okay. 21-25. Έχουμε κι άλλο να δώσουμε. Ρεφ, είναι πολλές. Όχι, ανάποδα. 3-4. 3-4. Όχι 2-5, 3-4. 3-4. Λοιπόν, η μπάλα θα περάσει χαμηλά. Όχι και υπό τις καλύτερες του εκποθέσεις στο σουτ. Ο Ρέτσος με το 7. Πρέπει να δει. Εντυπωσιακή η πάσα που πέρασε. Ο Γκούβας του χάλασε την ασίστ. Ήθελε ένα πιο γλυκό τελείωμα. Αλλαγή. Αλλαγή, ρε. Αλλαγή. Να το Σοβαρδουλάκης ξανά. Σοβαρδουλάκης θα περάσει στο παρκέ. Ο Αθανίτης θα περάσει στον πάγκο. Τέταρτο. 50 δευτερόλεπτα. 21-25. Από την ώρα που οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο 11-0 και επιμέρους είναι 10-24-25 παρακαλώ. Και αποκλειστικά η πέτειος είναι ο κύριος με το νούμερο 14. Εδώ θα βγάλει και την άμυνα. Βγάζει τίποτα, βγάζει άμυνες, σηκώνει αντιπάλους, θα κάνει όλα ο Σωτηρόπουλος απόψε. Τώρα που δεν το πήρε με την πρώτη, έγινε και το λάθος. 4 δευτερόλεπτα. Ο Σωτηρόπουλος θα το κλείσει, Γκούβας. Τέλος του χρόνου. Εμίχρονο 21-25 σε αυτό το μάτς. Λίγο κόντρα στα προγνωστικά. Ναι, ισχύει. Και στο ξεκίνημα το αρχικό. Έτσι. Στο ξεκίνημα του γενικό έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Πάμε λίγο στην ανάπαυλα και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, το δεύτερο εμίχρονο ξεκίνησε. Όπω τον έχω φάει με το 7, ε. Τι ήθελα και μίλησα. Έχει να σκοράρει από τότε. Όπω δεν θα ξέρω σκοράρει ποτέ ξανά. Είμαι. Φαίνεται. Και όμως είμαι σαββατογεννημένος, παιδιά, ναι, δεν παρατρέχομαι. Στον κόντον. Όπω ανέχει φίλο το Σωτηρόπουλο, το πούνε όλοι. Μάλιστα. Σωτηρόπουλος που είναι.
Είναι στον πάγκο, παίρνει ανάση που να μπει και αυτός μέσα. 21-27, μάλιστα. Φόρμα από την, πάει να κάνει την έκκληση, να περάσει την επόμενη φάση. Βγήκε η άμυνα. Τρία φάουλ 23. Μπάλα θα γυρίσει. Πολύς, θα κλέψω. Ο Καρέτσο, ο Καρέτσο, έτσι, να δούμε. Θα πάρει το φάουλ. Θα βάζει και αυτός με την τύχη του και με την μπάλα παράλληλα. Θα έχει την ευκαιρία όμως να σπάσει την κακοδαιμονία από την γραμμή των ελευθεροβολών και να ρίξει τη διαφορά. 21-27. Εύστοχος. 27. Δεύτερη. Κλέψει. Θα σφυρίξει ο ρεύτο φάουλ. Είναι αυτό. Έξι-τρία. Ο Ανδρέας ο Χολής έχει το τρίτο φάουλ. Μόλις του δόθηκε. Δασκάλου με ταμπλό, βολή, μάλιστα. 100%. 100%. Αυτή έχει σημασία, να μπαίνει η μπάλα. Τώρα πώς θα μπει και αυτή με ταμπλό. Τι άλλο θα δούμε. 25-27. Μάλιστα. 4-4 βολές την ώρα που είχαμε μία εύση στο πρώτο ημίχρονο. Με ταμπλό κιόλας οι δύο. Άμα το κάνεις μία είναι τύχη, άμα το κάνεις δύο αρχίζεις και λες μήπως τελικά είναι το σύλλογο αυτό να τις βάζεις με βολές, με ταμπλό. Δεν έχω δει πολλούς παίκτες που θα το κάνω. Γίνει το βλέψιμο. Ο Βαρδουλάκης φλεκτάρει με την τεχνική ποινή. Νέο επιθετικό. Πάει μέχρι μέσα ούτε τώρα και τρίτο. Δεν σφυράνε εύκολα. Να το πούμε και αυτό. Το αφήνει το παιχνίδι. 3-18. Καρέτσος. Στον διδασκάλου. Θέλει να πει το κούβα, θα γίνει το λάθος. Το φάρμακο θα κλέψει. Άστοχος των ποινών πόντων. Επιθετικό rebound. Βγάζουν περισσότερη ενέργεια είναι η αλήθεια. Αυτή τη φορά θα καθαρίσουν την υπόθεση rebound με τον Λιάγκα. Με τον Λιάγκα, ε. Μαρδουλέκης τρίπλο, προσπέρασε. 28-27. Μάλιστα. Καλά είπανε. Μάλιστα, 28-27. Το ερώτημα είναι...
Θα έχουμε ό,τι και στο πρώτο παιχνίδι. Έξτρα πεντάλεπτο. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Κωστά! Δασκάλου. Τον Κούβα. Δεν θα τελειώσει. Αναστασόπουλο στο αμυντικό. Και από εκεί στον Κακαβουλή. Κακαβουλά με διορθώνουμε. Το κόσμος. Δικό μου το λάθος, δεν μου φτώρεση. Φαρμακοποιός, χρειαζόμαστε το λαιμό μου, το νιώθω λίγο περίεργα. Οπότε μπορώ να τον επισκεφτώ τον κύριο Κακαβουλή αύριο. Μην μάθετε να λέγα Κακαβουλή. Ο Σωτηρόπουλος πήρε τις ανάσες του. Μπείτε. 15-3 φάουλ. Σωτηρόπουλος θα περάσει στο παρκέ. Το νούμερο 16. Που πέρασε μόλις στο παρκέ. Ο Καρτσακλής. Καρτσακλής. Ωραία. Και το νούμερο 15 πέρασε. Όχι, όχι, ο Καγαβούλας ήταν μέσα. Μάλιστα. Πέρασε λοιπόν ο Σωτηρόπουλος μέσα στο πάρκε. Για να δούμε τώρα οι συσχετισμοί, γιατί ο συγκεκριμένος παίκτης δεν βοηθάει μόνο στην επίθεση. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα λεγόμενά μου, το τι ακριβώς κάνει στο πάρκε. Το πόσο ο μπάσκετ ξέρει και η εμπειρία του φαίνεται και στις δύο πλευρές. Σωτηρόπουλος κατήσε το που πήγε. Αφήστε τον να ζεστάρει λιγάκι. Και δεν είχε βάλει και κάτι από πάνω, πρέπει να είναι σωστός. 5 και 10. Αρέτσος. Βαρδουλάκης. Ο Βάρδου, έτσι μου είπα να το λέω. Τη φανέλα που γράφει. Δεν είναι εύκολη αποστολή, κανένας δεν το σημαίνει. Πάνω του είπαμε. Είναι ο ηγέτης του Φάρμακου Team. Επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία. Το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Από τη στιγμή που επέστρεψε το φάρμακο και πέρασε μπροστά. Παίρνει το σκήνο Σωτηρόπουλος. Περάσει την μπάλα χαμηλά. Αρχιτικό rebound. Ότι δεν θα το ολοκληρώσουν. Ενώ την προσπάθεια. Σλίξος για τρεις. Επιθετικό rebound. Θα πάρει το foul. Ο Θανίκης. Ο Θανίκης, ναι. Με το νούμερο 20. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το νούμερο 16 κάνει το foul. Ο Καρτσακλής. Ο Θανίκης στην πρώτη. Θα στοχίσει. 28-27 θα παραμείνει. Έφτεγος στη δεύτερη. 29-27. Παίρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσα. Σε ποιον κρατήκε το φάουλ. Καμιλά, 3.50. 9, Τσαγκαράκης. 5 ομαδικά. Βολές. Έχουμε βολές, ήταν το 5ο ομαδικό. Καρέτσος στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Είπα και γραμμή της φιλανθρωπίας, έχω πει και για το 7 το έχω πει. Ας μην ξαναπώ τίποτα. Κάποιος να πει στον Κώστα ότι... Ναι. Μην παίρνει προσπάθειες. Όχι, μέσα. Το σπάστε. Λοιπόν, 30-27. Τρία ομαδικά η γηπέδο, εκεί πέντε φιλοξενούμενοι. Θα γίνει νέο λάθος. Λοκάρι. Προσπαθούν να παίξουν γρήγορα. Τελειώσει τη φάση, 32-27, time out.
Μπόρντ με το σκορ στο 30-27 ή 31-27. 30-27 τη μία βολή του Καρέτσα. Αυτό δεν λέγαμε στον Μπαρτζόκα, ο σεφ πάρει ένα time out και δεν έπαιρνε. Και δεν άκουγε. Ελπίζω τώρα την Πέμπτη να μην έχουμε τα ίδια. Λοιπόν, 3-21, επιστροφή στο παιχνίδι μας. 32-27. Το πρώτο καμπάκ το κάνανε οι φιλοξενούμενοι διαχείριση Σωτηρόπουλου. Τώρα είναι στο μείον 5. Έχουμε διαβουλεύσεις τώρα, ναι, το δύο ρε. Τι αποφασίσανε? Συνεχίζει, δεν άλλαξε κατοχή. Εντάξει, για το χρονόμετρο ήταν, για το 24 ήταν. Λοιπόν, σύγκλων πόντων, αστοχό. Βάλα για το φάρμακο. Τέλος χρόνο. 3 δευτερόλεπτα. Ναι, δεν ανανιώθηκε το χρόνος ποτέ, δεν ανανιώθηκε. Πάνει, σπίτι είναι πάρα ωραία εδώ. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Δεν βρήκε σε φάνη που λέει. Τι έχει να του αντιπαραθέσει ο... Οκ. Έχουν την ίδια γνώμη τελικά. Η μπάλα θα περάσει στην κατοχή των κυπεδούχων. 3-1, 32-27. Στους 5 πόντους η διαφορά. Ρέτσος πάει μέχρι μέσα με ταμπλό. Εξαιρετική προσπάθεια. Τώρα εντάξει, δεν το λέω, αλλά μου τον θύμισε. Εντάξει, το λες γιατί... Όχι, μου το θύμισε. Το λες γιατί σε επιβεβαίωσε κάποια στιγμή που να βάλει την καλάθι. Έτσι το κεφάλι κάτω σαν τον Τόμι της Μπαρσελόνα κάποτε. Ίδια κίνηση και κάνει. Διδασκάλου. Βούβας, θα πάει μέχρι μέσα. Τίποτα λένε η ρεφ. Είπαμε. Δεν σφίγανε με το παραμικρό. Εμάς μας αρέσει, αν μας ρωτάτε. Ο Σωτηρόπουλος, πήγαμε και στο φάουλ. Ο Σωτηρόπουλος δεν σφυράνε, είπαμε. 34-29 για να δούμε με αυτό το καλάθι. Σημάνει την αντεπίθεση για το φάρμακο. Το κουμπούνισε. Εντάξει ρε παιδιά, πόσο θα σωθεί ο άνθρωπος. Πόσο. 37-29 στο σύν 8. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα ξεκινήσει ένα σουτ να παίρνει προσπάθειες και κάποιος άλλος. Για κοιτάξτε ποιος. Θα στοχίσει εδώ επιθετικό rebound. Παραλίγο καλά την κεφάου. Ο Λιάγκας θα περάσει. Στη θέση του Κούβα, ο οποίος ζήτησε. Ζήτησε αλλαγή ο Κούβας, ε. Για να πάρει ανάσταση ή έχουμε κάποιο πρόβλημα. Για καμιά ανάσταση. Οκ. Βέβαια έχει γεμίσει λίγο ο πάγκος αριστερά, δεν έχει ένα. Ναι. Πολυκοσμία. 37-30, θα παραμείνει, διδασκάλου το rebound. Καρέτσος, θα ανοίξεις, περάσει την ασίστ. Έξω! Θα βγάλουν την άμυνα. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της προτελευταίας στροφής. Σωτηρόπουλος. Κόρι μπάουτ.
Νέο επιθετικό. Θα πάρει το φάλα του Γάρετσο. Πάλι Καρίσια. Άρα έχει τρία για αυτό το μάτι. Ναι, ναι, ναι. Η πρώτη βρήκε Στεφάνη. Ούτε η δεύτερη, λιάγκια στο ριμπάουντ. Θα προσφυγεί, μπάλα στο σίδερο. Κατέβασαν το αμυντικό. 25 δευτερόλεπτα τα 19 για το Σωτηρόπουλο. Για το Σωτηρόπουλο. 19 για το Σωτηρόπουλο, ναι. Να τους. Πάρει το rebound, θα τελειώσει. 37-32. Έχει ψωμί το παιχνίδι ακόμα. 8. Πάρει το screen. Και αυτός δεν θα αφήσει την μπάλα. Θα στοχίσει. Τελειώσει την δεκαλέπη. 37-32. Στο συν 5. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και εδώ είμαστε για το τελευταίο δεκαλέπη. Πάμε την αντά, παιδιά. Λοιπόν, 37-32, τελευταία στροφή. Εδώ που θα λύσουν τις διαφορές τις δύο ομάδες. Σωτηρόπουλος. Ξεκινήσαμε 37-35. Μάλιστα. Είπαμε έχει ψωμί αναμέτρηση. Μην έχει παραπάνω από 9-37 που απομένει. Τι γίνεται εκεί. Ο Πολύς τρέχει να τους επαναφέρει στον πάγκο. Το τελευταίο πράγμα, με δεδομένη χρονική στιγμή και με το momentum του αγώνα είναι να δεχτούν τεχνική ποινή εκεί. Δασκάλου, πήγε να πετύχει ένα εντυπωσιακό καλάθι, δεν τα κατάφερε. Θα κάνει φάουλ. Τι πάθανε και σκύριξανε. Κορδόνι, ναι. Στο Σωτηρόπουλο θα στόχισε, μονομαχίες κάτω από τη ρακέτα. Θα έχουμε πολλές τέτοιες καθώς οδεύουμε προς το τέλος. Δύο από μέση απόσταση, ούτε τώρα. Καρδουλάκι στο rebound. Διδασκάλου έχει αποκτήσει μια άδεια με αυτό το παιχνίδι. Πόπο κόψιμο στα ίσα, πήγε και για το δεύτερο, το κάνει φάουλ αυτή τη φορά. Τον Λιάγκα. 4-18. Ρεφ, αλλαγή. Ο Γκούβας θα περάσει στο παρκέ. Το νούμερο 30, Φραγκούλη στον πάγκο. Και δύο βολές ο Λιάγκας. Ο Λιάγκας, έλα δούμε τον Λιάγκα. Μάλιστα. Καλά, έχουμε δει και το Σοφκάνικη κάποτε μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Η βολή να πηγαίνει αριστερά του Νταμπλό. Και δεν αμείβονται το ίδιο.
οπότε συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Έξοδος η δεύτερη. Πώς θα έχει μαζέψει ο συγκεκριμένος Αράγε, το νούμερο 9, ο Τσανταράγης κάνει θράψη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Ιερόπουλος θα τάξει την μπάλα παραλίγο, θα ζητάει, ο Κούπας θα κάνει λάθος. Με ταυλό μέσα, 37-38. 38-38. 38-38. Οκ. 38-38. Πάμε στην αρχή. Στην απόλυτη ισορροπία το παιχνίδι. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. 2 βολές. Καρέτσο. Περίμενε, 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 ρε, περίμενε. Ηρεμήστε, μην αγχώνεστε, καθίστε κάτω, ηρεμήστε. Έλα. Εύστοχος. 39-38. Παίζω, παίζω. Ρεύ συνέχισε, ρεύ συνέχισε. Ναι, ναι, ναι. 40-38. 40-38. Λοιπόν, στο σύν 2 γηπεδούχοι. Είναι μόνος του, ας το χτίσει, πάρει και πάλι την μπάλα, θα πάρει την προσπάθεια ούτε τώρα, baseball πάσα, Καρέτσις, Καρέτσος, ας το χτίσει, ζητάει το φάουλ με τον τρόπο, ο Κούπας θα κλέψει, ο Καρέτσος σε θέση περιπτέρου, center forward. Είδατε τελικά μερικές φορές από το πουθενά τράβηξε προς τα εκτός γηπέδου να εκφράσει την δυσαρέσκειά του για το μη καταλογισμό του φάου στην προηγούμενη φάση. Παράντα 2-38. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Το 38 θα παραμείνει. Καρέτσος. 10 δευτερόλεπτα. 5. Λοιπόν, όλα έτοιμα, το time τελείωσε. Πάμε για τα τελευταία 4:45 της αναμέτρησης, 43-38, στο συν 5. Ο
Γιάκης, Βαρδού, Αλέξος, πάρει το τρίποντο. Ήταν κάπως υπερβολικό. Δεν είναι τυχαίο. 7 τρίποντα ο άνθρωπος απόψε. Φοβερός, εξαιρετικός. Εντάξει, περίτω να πούμε ότι αν η ομάδα του πάρει τη νίκη, του οφείλει ένα τραπέζι. Δεν ξέρουμε την αγαπημένη του κουζίνα. Έτσι όπως τον βλέπουμε, ελληνική. Λοιπόν. Είναι πραγματικά εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός. Εντάξει, είναι λίγο φαϊνότερο να δω σε συγκυρία και ότι έπαιζε σε κατηγορίες. Τρομερή έφεση στο σκοράρισμα και διέξω από τη γραμμή των 6.75. Λοιπόν, θα χάσει το άχαστο. Το 43-41 θα παραμείνει. 3 και 10. Άλλος κόλτς ο οποίος ανεβαίνει το λίγο και στο πρώτο μάτ. Εδώ που έχει φτάσει το παιχνίδι χρειάζεται κάποιος να νιώσει ως σουτήρο. Θα πέρασουν μπροστά, όχι, είναι επιθετικό. Δεν έχουν χρόνο. Όχι, δεν έχουν Στεφάνη, μόνο ταυλό. Είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός. Τον θυμίζουν μάλλον. Επιθετικό rebound από τον Σωτηρόπουλο. Το άκουαξε. Κολιάκα. Κολιάκα αυτό το πήρε. Δεν τους κάνει. Θα κλέψει την μπάλα Σωτηρόπουλος. Για τρεις. Δεν μπήκε η μπάλα. Τι κούκανε. Καρέτσο σε θέση center court. Τι παιχνίδι παρακολουθούμε. 45-41. Time out που είχαν ζητήσει αρχικά. Ναι, θα πω οι tutors το παίρνουν οι φάρμακο. Ναι, όχι. Πάμε, 1:56, 1:54. Λοιπόν, 1:56, 45-41. Όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι έχει συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η σκητάλη της πρωτοπορίας έχει αλλάξει χέρια αρκετές φορές. Οι κυπεδούχοι, οι Tudors, οι Διαδύο, οι Χίσους. Για μην είναι τεσσέρων οι κυπνείς τους δασκάλους έτσι. Πάρα πολύ. Με δύο εθνιδιασμούς. Ό,τι παρακολουθούμε από εδώ και πέρα είναι κρίσιμο. Διδασκάλου, θα πάρει το screen, θα πάρει την εσωτερική. Τίποτα λένε οι ρεφ, θα κλέψουνε την μπάλα η οποία θα καταλήξει που αλλού στα σίγουρα χέρια του κυρίου με το νούμερο 14, ο οποίος θα πάει για τρίποντο. Σωσίδερο η μπάλα, επιθετικό rebound, θα ανανεώσουν
Για δύο από τη γωνία, ούτε τώρα. Ριμπάουτ, οι φιλοξενούμενοι πάρουν το φάουλ. Δεν έχουν δικαίωμα για βολές, ήταν μόλις το δεύτερο ομαδικό. Ως εκ τούτου η επαναφορά θα γίνει απ' έξω. 1-11, 71, τελευταία δευτερόλεπτα του τελευταίου προμητελικού της απόψινής ημέρας, για να μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί στην ημιτελική φάση. Σωτηρόπουλος θα βγάλει έξω, 45 μοίρες για τρεις, όχι. Ο Καρέτσος στο rebound, baseball πάσα στο διδασκάλου, δεν θα περάσει. Νομίζω ότι εδώ έκοψε όμως ο... 100%, νομίζω ότι δεδομένου της χρονικής στιγμής και του συν 4 μπορούσε να το αποφύγει αυτό, δεν του στήθησε. 49 δευτερόλεπτα. Καρέτσος. Πόσο σημαντική αυτή η επίθεση. Βήματα λέει ο Ρεφ. 44. Τεχνίδι 2 κατ' εγώ στις 4. Πρέπει να σκοράρουν, θα πάρουν το φάουλ. Τρίτο ματικό. Δεν έχουμε βολές. Ούτε από το επόμενο. Δεν υπάρχουν βολές, όχι, χαμηλά έχει γίνει το φάουλ. Δεν έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Όχι ρε. Όχι, τρίτο ομαδικό. Του το έχει δώσει ψηλά το φάουλ. Θα ξεκίνησε στην πρώτη. 45-43. 45-42, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. 45-43 τώρα. Καρέτσος. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι στο καλάθι. 27 δευτερόλεπτα, τα 16 για τους γηπεδούχους. Θα μείνουν και 10 δευτερόλεπτα για το Σωτηρόπουλο και την παρέα του. Ακόμα όλα ανοιχτά. Καρέτσος θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των βολών. Όπου εκεί θα κρυθούν όλα. 15-4. 18 και 6 να απομένουν. Πόσο κρίσιμες είναι οι βολές που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Εύστοχος στην πρώτη. Αν εξτοχίσει και στη δεύτερη. Δουλεύουν οι βολές, κάνουμε. Το παιχνίδι θα αρχίσει να γύρνει προς την πλευρά των γηπεδούχων. Θα το κάνει. Time out. 47-43. Πάμε γρήγορα σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Οι οδηγίες δόθηκαν εγκατέρωθεν στους δύο πάγκους, 18 και 6. Άμα φάμε καλά θέλουμε time out. Άμα φάμε καλά θέλουμε time out. Χρειάζονται ένα πολύ μεγάλο καλάθι τώρα αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ο Σωτηρόπουλος... 14 ψάχνουμε στην κάμερα. Ναι, σίγουρα. Φαντάζομαι, φαντάζομαι αυτό δουλέψανε στο time out. Ένα αφήσιμα να βγουν κάποια στιγμή να πάρει την μπάλα εκείνος. Το πρώτο δόθηκε, θα την πάρει την μπάλα. Παραλίγο το λάθος, θα το κάνει από το σπίτι του. Δεν θα μπει. Παίρνει το rebound. Κάπου εδώ σιγά σιγά το παιχνίδι οι τούτος αρχίζουν και αγκαλιάζουν και με τα δυο τους χέρια τη νίκη που θα σημάνει την πρόκριση στην αυριανή μη τελική σειρά. Ένα σπουδαίο παιχνίδι, το τελευταίο της ημέρας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εύστοχος η βολή, 48-43. Αστοχος στη δεύτερη. 8 δευτερόλεπτα. 6. Κακό το σούρλος. Την μπάλα θα την καταλήξει. Ίσως τον MVP της αναμέτρησης, από τη στιγμή που κέρδισε η ομάδα του. Τέλος παιχνιδιού,
Οι Τούτορ θα βρεθούν στα ημιτελικά. Πήραν το παιχνίδι με 48-43 στο τελευταίο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης.